Μάθημα στη μάχη με ποιον μιλούσαν. Τώρα πάρετε τον άλλον που ξέρει το περιστατικό. Κατά συνέπεια, βλέποντας ακριβώς την ίδια φωτογραφία η οποία είναι ισόμορφη με αυτήν που βλέπετε, όμως αυτές οι δύο οντότητες δεν είναι ισόμορφες. Γιατί αυτός στην ουσία αυτοσχεδιάζει, ενώ αυτός ξέρει. Άρα, αν θέλετε εδώ να το κάνετε πιο πρακτικά, εδώ είναι ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ενώ εδώ είναι ο ηθοποιός, όπου δουλεύει, κάνει αυτοσχεδιασμό και παίξει αυτό. Θα κάνει αυτοσχεδιασμό, αλλά δεν έχει ιδέα πώς θα πάει μετά. Δεν ξέρει πώς πάει. Άρα, δεν είμαστε εδώ, δείξουμε πρώτα το χάρτη. Θα φτάσουμε. Ωραία. Άρα, εδώ είμαστε. Εδώ είναι η Τζέρι Καρέλ. Εδώ είναι το τηλέφωνο και μιλάει. Τώρα μας σας το λέω αυτό και δεν είχα το χάρτη, λέει μας δουλεύει τώρα, δεν είναι. Κανονικά έτσι πρέπει να νιώσετε, γιατί δεν τη βλέπουμε στην Καρέλ, δεν βλέπουμε όταν μιλάει, τι λέει. Η ιδέα είναι ότι αυτό το χάρτη δεν τον ξέρετε πολύ καλά. Άρα όμως, αν εδώ υπήρχαν άνθρωποι που είναι από την Αρμενία, θα καταλάβαν αμέσως ότι εδώ πρόκειται για την Αρμενία. Αν υπήρχαν κάτω από τη Γεωργία, πάλι κάτι θα καταλάβαν. Ρωσία, Τουρκία, Περσία, Αζερβαϊτζάν, Γεωργία, Αρμενία, έτσι και εδώ. Λοιπόν, όταν το κοιτάζετε αυτό, άμα δεν είστε ακριβώς της περιοχής, δεν βλέπετε και πάρα πολλά πράγματα. Εδώ ο χάρτης είναι φτιαγμένος για να βγάλει τις λεπτομέρειες. Βγάζοντας τις λεπτομέρειες, βλέπετε μερικά πράγματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς τώρα είναι να δούμε αν ο πράσινος ακουβάει αυτόν, ακουβάει αυτόν, ακουβάει αυτόν και όχι. Άρα πρέπει σε ένα άλλο που οδικοποιούμε με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα πίσω. Ο γράφος του Ανδρέα θα δει πειράζει, θα τον βάσω, θα είναι η κάμερα. Όταν βλέπετε αυτό, δεν βλέπετε αμέσως το επόμενο. Επόμενο. Ωραία. Άρα, θα κάνουμε τώρα επόμενα και προηγούμενα. Άρα, εδώ βλέπω τρεις κυλίδες. Τις έχω κάνει πιο μεγάλες, προηγούμενο. Και να βλέπετε αυτές τις μεγάλες περιοχές. Okay. Τώρα βλέπετε τέσσερις μικρές κυλίδες. Βλέπετε ότι αυτές οι δύο έχουν το ίδιο χρώμα, άρα δεν θα θυμάστε τώρα θεωρία γραφημάτων, χρώματα. Ωραία. Αυτό εδώ, αυτό ανήκει σε αυτό το κράτος. Αυτό είναι άλλο κράτος, αυτό δεν φαίνεται έτσι. Τώρα εδώ έχουμε βάλει μία σχέση, η οποία είναι ο χρωματισμός είναι το ίδιο κράτος, ενώ τα σημεία επαφής είναι συνορεύοντα. Όταν βλέπετε αυτό το πράγμα, κανονικά πρέπει αμέσως να μου πείτε και αυτά εδώ τι είναι. Γιατί δεν είναι πριν τη ζωή. Αυτές τις περιοχές δεν έχουμε κάνει ακριβώς. Άρα εδώ θα έχουμε τους ελκυστές, εδώ θα έχουμε τις εξαμενές έλξεις, εδώ είναι οι μακρινές σχέσεις και εδώ είναι οι άμεσες σχέσεις. Θα να ελαφίσω. Αν σας βάλω τώρα να το ζωγραφίσετε αυτό και να τον πείτε, δεν σας θυμάται πώς είναι. Έτσι, δηλαδή, σε όλα την κόρα ανάποδα και λέω ζωγραφίσει τώρα την περιοχή. Όσο με έχετε δει. Αν τώρα αρχίζετε να την αποτυγχεύετε την τέτοια, θα ανοίξετε εσύ και εδώ, θα μας κόψετε πώς. Λοιπόν, ξανακάνουμε. Και τώρα θα κάνουμε μια επόμενη απλοποίηση, η οποία είναι ανεβάζουμε την πολυπλοκότητα, αλλά βλέπουμε κάτι, επόμενο. Ωραία. Τώρα εδώ, ακόμα και να είστε κόφανος από πιάνο, βλέπετε ότι υπάρχει μία συμμετρία. Θέλετε, δεν θέλετε. Υπάρχει αυτό το τριπλό σύστημα, υπάρχει αυτό το τριπλό και αυτό εδώ. Άρα είναι η πρώτη φορά που έχετε εντοπίσει αμέσως ότι εδώ μιλάμε για 7 σημεία. Άμα κοιτάξετε πόσο συμμετρικό είναι αυτό, πρώτα απ' όλα θα καταλάβετε τώρα ότι όντως αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ κεντρικό. Αυτό να το σβήσω, θα μπορούσα να το
προσέξτε τι έχουμε κάνει. Έχουμε βγάλει πληροφορίες από τους χάρτες, τους έχουμε απλοποιήσει μέσω της θεωρίας γραφημάτων και τώρα βλέπουμε έναν κώδικα, ο οποίος είναι εδώ. Αλλά τώρα βλέπετε, τώρα κάνουμε ένα έργο. Δεν κάνουμε πια μια φωτογραφία. Τώρα είμαστε ενισχυμένοι. Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα και λέτε τι είναι. Πριν δεν ήσασταν ενισχυμένοι, άρα αν σας είχα δείξει αυτό από την αρχή, θα λέγατε τι είναι αυτό. Τώρα έχουμε περάσει από το κάτω και είμαστε σε αυτό το σημείο. Άρα κοιτάξτε, πάμε στο επόμενο και εφοδιάζουμε την τοπολογία με στρατηγική. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα προσέξτε τώρα. Βλέπετε αυτό το χρώμα είναι το πράσινο. Προηγούμενοι. Είμαστε εδώ. Μετά βλέπετε αυτές τις τρεις περιοχές. Προηγούμενοι. Εδώ. Τώρα. Εδώ πρέπει να φανταστείτε τώρα ότι είναι ζωγραφισμένος ο γράφος. Προηγούμενοι. Άρα μιλάω για αυτόν τον γράφο. Και πάνω σε κάθε ακμή θα βάλω μία ετικέτα. Η ετικέτα θα καθορίζει ποια είναι η σχέση. Άρα, εδώ, κοιτάζουμε ποια είναι η μορφή της ετικέτας εδώ. Άρα, τώρα να εξηγήσουμε τις ετικέτες. Αυτή εδώ η ετικέτα θα είναι μία ετικέτα αμυντική από αυτή την πλευρά. Αυτό εδώ θα είναι μια ετικέτα η οποία είναι επιθετική. Για να κοιτάξουμε τι μπορεί να είναι επιθετικό. Α, είναι αυτό που μπορεί να είναι επιθετικό με αυτό. Για να πάμε πιο πίσω. Ακόμα πιο πίσω. Αυτό θα είναι επιθετικό εδώ. Αν είναι δυνατό. Άμα σας πω όμως ότι είναι η Ρωσία, ότι εδώ είναι η Γεωργία, εδώ είναι η Οσετία, εδώ είναι η άλλη Οσετία, εδώ είναι η Αυκασία. Να πηγαίνουμε τώρα, ξεχνάμε αυτά, δεν τα ξέρουμε. Άρα, εδώ θα βάλουμε λοιπόν, όταν έχουμε μια τάση από τη μία πλευρά, εδώ όταν είναι ισορροπημένη η σχέση, εδώ όταν είναι επιθετική, και τώρα βλέπετε ότι πάνω σε αυτό το τοποστρατηγικό διάγραμμα, βλέπετε ότι αυτή εδώ η περιοχή, η πράσινη, έχει τρία τριγωνάκια. Okay.
έχετε αυτό στο νου σας. Θα μπείτε γρήγορα σε μια φάση ισοπάθειας, θα πείτε αυτό δεν σταματιέται με τίποτα. Γιατί έχετε μπει στο τρυπάκι, τύπου, είναι ένα πράγμα, προχωράει και δεν σταματάει τίποτα. Μπορείτε να ρωτηθείτε, ας πούμε, πιο παλιά που ήταν, παλιά ήταν πιο εδώ. Αυτό σας το μάθω να πω, σας ενισχύει ακόμα χειρότερα ότι είναι έτσι η κατεύθυνση. Οκ. Okay. Το ξανακάνω τώρα. Τώρα θέλω να ρωτήσω πώς θα το ερμηνεύσω. Αλλά βλέπετε ότι εδώ υπάρχουν αυτά, εδώ δεν υπάρχουν. Άρα θυμίζει με ηλεκτρική σκούπα. Έχετε ποτέ αυτή την εικόνα. Ηλεκτρική σκούπα. Το καλό είναι η ηλεκτρική σκούπα, υπάρχει μόνο ένα τρόπο να τη σταματήσετε, είναι να βγάλετε το ρεύμα. Αλλά το θέμα δεν είναι η σκούπα, ούτε που σκουπίζει, θα πει η γρίζα. Ωραία, άμα βλέπετε τη γρίζα, μην φοβάστε τη σχέση του. Έβει μια αγάπη. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, αυτό το πράγμα θα πάει να τα φάει όλα του. Και το ερώτημα είναι, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, έτσι ώστε νοητικά, να μην έχουμε αυτή την εντύπωση από αυτό το σχήμα. Να τη συμπέσουμε. Βρίσκεται, δεν είναι τίποτα. Το να είσαι θεμελιακά αδύναμος
σε αυτό το μέρος είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί αυτό μπορεί να είναι επιθετικό και δυναμικό, αυτό όμως, άμα δεν λειτουργήσει ενωμένο, δεν έχει το βάθος. Άρα, άμα δεν έχει το βάθος, θέλει να πει σε φάση επιθετική, δεν μπορείς να πας πίσω και μετά το θέμα είναι το μέτωπο είναι εδώ ή είναι εδώ. Όλη αυτή η ιδέα, να καταλάβετε, είναι ότι πώς να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι πολύ απλό. Άρα το παράδειγμα που δίνω, για να το συνειδητοποιήσετε, έχετε εδώ, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο. Προχωράει. Πολύ αγαπητό. Και από πίσω έχει ένα αυτοκίνητο που είναι πολύ γρήγορο. Όταν είσαστε στο αυτοκίνητο το πολύ αργό, νιώθετε μια πίεση από το αυτοκίνητο που είναι πολύ γρήγορο πίσω σας. Θα το έχετε νιώσει. Τι θέλω να σας πω. Όλο αυτό το θέμα είναι θέμα αυτοπεποίθησης. Είναι πολύ απλό, άρα υπάρχει αυτό. Τα αυτοκίνητα που είναι πολύ αργά, έχετε αυτό εδώ. Κάτι που έχει μόνο δύο ήχους, δεν σου πω. Λοιπόν, θα δείτε ότι πολύ συχνά στη γραμμία στην ιδροσκό κάνουν αυτή την πινακίδα πίσω. Πέρα την πινακίδα. Είμαι αργός, αλλά είμαι μπροστά σου. Το εκνευριστικό για το γρήγορο αυτοκίνητο είναι ότι διαβάζει την πινακίδα πάνω από τα δύο πίσω. Γιατί άμα είναι μπροστά, δεν θα τα διαβάσει. Άρα το θέμα είναι, ποιος είναι ο πιο εκνευρισμένος. Αυτός που είναι μέσα στο γρήγορο αμάξι και βλέπει την πινακίδα που το λέει συνεχώς με μπροστά σου, ή αυτός που είναι μέσα στο αργό αυτοκίνητο, ο οποίος είναι μπροστά στον πίσω. Γιατί ξέρετε, το να είστε μπροστά στον πισινό σας δεν είναι πρόβλημα. Επιπλέον όταν το έχετε κάνει εκατοντάδες χρόνια, πάλι δεν είναι πρόβλημα. Απλώς η πινακίδα είναι πιο μεγάλη. Δηλαδή, μερικές φορές ξεχνάτε ότι οι πιο παλιά από εσάς έχουν βάλει την πινακίδα πίσω. Άρα είναι ο προπάπος σας, ο προπάπος σας, που έχει βάλει μια τεράστια πινακίδα. Εγώ είμαι αργός, αλλά είμαι μπροστά. Εσύ τώρα μπαίνεις για πρώτη φορά στα μάξια, δεν ξέρεις ότι υπάρχει αυτή η πινακίδα και βλέπεις πίσω, καθρεφτάκι, τον άλλον που έρχεται με Ferrari, γιατί δεν έχει. Και κάμερες δεν θα τα πούμε όλα τα λεπτά. Λοιπόν, άρα έρχεται με σφαιράρα από πίσω και λέτε πω, θα μας τριμώξει. Έχετε ξεχάσει ότι έχετε βάλει την πινακίδα. Τώρα, για όσο αφορά τον εκνευρισμό, προτιμάτε να είστε μέσα στο Ferrari ή είστε μέσα στην Τουσκό. Γιατί αυτό που δεν έχετε υπολογίσει εδώ είναι ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Πάρα πολύ δυνατό. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, θα σαρώνει όλα. Τότε γιατί εδώ και εκατοντάδες χρόνια και χιλιετίες έχει αυτά τα σίγουρα που είναι μπροστά μου και είναι ακόμα εδώ. Είναι το καλό της σκόνης. Άρα για αυτούς που έχουν μια τάση να μην κάνουν πολύ το δωμάτιό του. Εντάξει. Θα μιλήσουμε τώρα για τη σκόνη. Η σκόνη είναι διαχρονική. Άμα δεν κάνεις τίποτα μέχρι. Με την ειδική σκούπα, άμα δεν κάνεις τίποτα σβήνει. Άρα το θέμα τώρα είναι να επιλέξουμε αν προτιμάμε να είμαστε σκόνη ή σκούπα. Καταλάβατε ότι δεν είπα μπούτσα. Σωστά. Για να μην έχετε πρόβλημα έχει η λογική. Ωραία.
Τώρα να εφοδιάσουμε λίγο καλύτερα τον εαυτό μας και να δούμε κάτι που είναι επαρκή. Επιτρέπουμε σε κάτι που είναι λίγο πιο σταθματικό. Είναι απλό αυτό που θα κάνουμε, αλλά είναι δύσκολο για πρώτη φορά. Το απλό είναι πάνω από δύσκολο, αλλά δεν ήταν αναλογικό. Παίρνετε ένα πράγμα που είναι ένα τμήμα. Αυτό το τμήμα νοητά το κόβετε στα τρία με το ίδιο μέγεθος και σβήνετε το κεντρικό μέρος και κρατάτε μόνο τις άκρες. Να σε δάξει σύνος, εδώ καλά. Ωραία. Αυτό εδώ θα είναι ο γεννήτωρας και αυτό θα είναι η βάση. Εντάξει. Άρα, τώρα θα εφαρμόσω τον γεννήτωρα πάνω στη βάση και μετά θα εφαρμόσω τον γεννήτωρα πάνω στον γεννήτωρα και θα δω πώς εξελίσσεται. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό τώρα είναι η βάση, αυτό είναι το ίδρυτο της βάσης, μπορώ ξαφνικά να κάνω την ίδια εφαρμογή και θα βρω αυτό το αποτέλεσμα. Συμφωνούμε όλοι? Μπράβο. Άρα βλέπετε ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να την επαναλαμβάνω έως άκρο. Άκρες τοπικές. Βασικό τώρα, δεν έχει πια το νεοποιήσει ακόμα. Άρα και μετά βλέπετε ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα βρείτε μόνο με τελίτσες. Εντάξει. Αυτή είναι λοιπόν η σειρά από τελείες. Αυτό λέγεται σκόνη. Κάντο. Η σκόνη του κάντο, σας φάνηκε απλώς ότι είναι σκόνη και δεν είναι προνοσημαντική, γιατί είναι πολύ λεπτή, δεν έχει μεγάλη δυνατότητα. Έχει ενδιαφέρον να καταλάβετε ότι έχει μια πανέμορφη ιδιότητα. Άρα αυτή η ιδιότητα η οποία είναι πανέμορφη είναι η εξής. Κάθε σημείο που ανήκει στο σύνολο του κάντου είναι σημείο συσσόρευσης. Άρα τι είναι το σημείο συσσόρευσης? Είναι πολύ απλό. Παίρνετε οποιοδήποτε σημείο από το σύνολο που εξετάζετε, βάζετε ένα κυκλάκι και θα δείτε ότι είναι σημείο συσσόρευσης. Άρα για οποιοδήποτε μέγεθος του κύκλου βρίσκεται δεύτερο σημείο που ανήκει σε αυτό το σύνολο. Πιάσαμε αυτό. Τι σας άφησα. Το πιάσαμε. Πόσο? Πάνω από δύο σημεία είναι δεύτερο σημείο. Όχι πάνω από δύο, δεν έχει δύο σημεία. Είναι... Έχεις μόνο ένα σημείο. Κοιτάζεις την ακτινούλα σου. Και μέσα πρέπει να υπάρχει ένα άλλο σημείο από το σύνολο. Αλλά πρόσεξε. Η ακτίνα μπορεί να είναι όσο μικρή θέλει. Θα είναι μεγαλύτερη η πόρτα. Άρα, ένα πράγμα που έχει αυτή την ιδιότητα είναι πολύ απλό, είναι ευθεία. Φαίνεται εδώ, όποιον κύκλο και να κάνετε, όσο μικρό και να είναι, δείτε θα έχετε πάντα ένα σημείο που ανήκει σε αυτή την ευθεία. Η ευθεία έχει μια τοπολογική διάσταση 1. Το σύνολο του Κάντορ έχει τοπολογική διάσταση λογαριασμό του 2 διά λογαριασμού του 3. Δεν έχει σημασία, ας το πούμε απλώς ότι αυτή εδώ η διάσταση είναι μικρότερη από το 1 και είναι μεγαλύτερη από το 0. Μας αρκεί για να προβληματιστούμε. Το να είναι μικρότερη από το 1 θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο εφόσον δεν είναι συνεχόμενο, έτσι γίνεται. Το να είναι μεγαλύτερο από το 0, επάνω κάτω τι είναι, είναι ότι είναι άπειρα τα σημεία. Αν είχαμε πεπερασμένα σημεία θα ήταν 0. Ακόμα και να ήταν πεπερασμένα σε ένα μέγεθος τύπου νι, πάλι θα ήταν 0. Άρα κάτι γίνεται γιατί δεν είναι 0. Αυτό είναι η συνεισφορά του Μόντελμπροτ. Δεν είναι εκεί η προφορά, Μόντελμπροτ. Άρα, το μόνο εδώ, τι έχει κάνει, έχει σκεφτεί ότι θα μπορούσαμε να δούμε διαστάσεις.
οι οποίες, δεν μου έχουν σαν να το μην έρθει στο πρόσωπο, οι οποίες δεν γίνει ακέραιες. Τώρα προς το παρόν δεν σας έχω εντυπωσιάσει, έτσι δεν γίνεται. Γιατί λέτε εντάξει, δεν πήρε πολλά σημεία, πήρε μια σκόνη. Λέω περιμένει τώρα κάτι, δεν είναι κάτι που λέει μόνο. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή εδώ η σκόνη είναι ισόμορφη με την αυτή. Έχει ακριβώς την ίδια αξία σε μέγεθος, αν θέλετε, όσο αφορά το άπειρο, είναι το ίδιο άπειρο. Εντάξει, είναι το ίδιο άπειρο. Άρα, τα άπειρα, ξέρετε, αυτό εδώ το σύνολο, άρα θα πω ότι αυτό είναι το άπειρο, το κλασικό, αυτό εδώ το ξέρετε, είναι πάλι άπειρο, αυτό εδώ το ξέρετε, είναι πάλι άπειρο, και μετά φτάνουμε σε αυτό εδώ. Και εδώ και αυτό είναι άπειρο, αλλά αυτό το άπειρο είναι πιο κοντρό από το άλλο. Δεν ευχαριστώ να ρωτήσετε για τις αντιστάσεις. Λοιπόν, αυτό το άπειρο γιατί είναι πιο κοντρό. Πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε αυτά γιατί είναι του ίδιου τύπου. Άρα, προσέξτε, το νι, αρχίζω με το 0 και κάνω 1, κάνω έτσι. Εντάξει. Άρα φεύγω από εδώ. Αυτό είναι το νι. Συμφωνούμε όλοι για αυτούς που έχουν κάνει τη διδάξη από αυτά τα πράγματα ότι το Z είναι τέτοιο τύπο. Άρα εδώ έχουμε δύο άπειρα που γίνουμε και από εδώ και από εδώ. Αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να κάνει αυτό το κόσμο. Δηλαδή, αν υπάρχει και αργότερο που μπορεί να δημιουργήσει το σύνολο, ο οποίος να είναι τότε έχεις ισοδυναμία. Άλεφ 1. Εδώ είσαι στο άλεφ 0. Εντάξει, άλεφ 0. Ισοδυναμία. Α, εδώ τι κάνω, δημιουργώ μια διαδικασία, εγώ πως είναι πολύ βαρύ για αυτή τη διαδικασία, είναι μια διαδικασία που μου επιτρέπει να διαβάσω τους αριθμούς και να ξαναβάλω το άπειρο μόνο από τη μια πλευρά. Άρα διαβάζω 0, 1, θα κάνω μείον 1, 2, μείον 2, 3, μείον 3. Το βλέπετε τώρα ότι το άπειρο είναι μόνο από τη μια πλευρά. Αυτά εδώ τα δύο σύνολα είναι ισόμορφα. Τώρα πιο εντυπωσιακό είναι αυτός εδώ. Αυτά εδώ είναι όλοι τα αριθμοί που γράφονται έτσι. Λες, εντάξει, βλέπω ένα άπειρο εδώ πάνω, έχω ένα άπειρο εδώ πάνω, δηλαδή πολλά άπειρα, πολλά είναι το ίδιο. Άρα αυτό που το ζωγραφίζετε πάνω, θα σκεφτείτε το εξής. Ότι εδώ είναι το α και εδώ είναι το β. Βγάζω το 0 για τους λόγους εδώ όσο αφορά το β και λέτε ότι θα κωδικοποιήσω το α με το β, αυτό είναι συντεταγμένο. Άρα εδώ θα είναι πάλι το ξέρετε με το α δια β. Άμα είναι και τα δύο αρνητικά, αυτό εδώ το κομμάτι εδώ, όπως είναι και τα δύο αρνητικά, είναι το ίδιο αυτό. Αλλά αυτό δεν μετράει. Το πετάω εδώ. Εντάξει. Και τώρα, άμα πάρω το α αρνητικό και το β θετικό, αυτό εδώ είναι του ίδιου τύπου με το α θετικό και το β αρνητικό. Άρα αυτό είναι πάλι του ίδιου τύπου. Άρα μπορώ να καθορίσω ότι ας πούμε ότι είμαι σε α θετικό. Τώρα όταν έχω το α θετικό σε σχέση με το α αρνητικό, ενώ το β αρνητικό σε σχέση με το β θετικό, αυτό εδώ είναι ακριβώς το ίδιο τύπο με το πάνω. Τώρα έχω καταφέρει με αυτή τη διαδικασία να μεταφέρω κάτι που είναι τετραγωνικό σε ένα κομμάτι και τελικά είναι μόνο εδώ. Ισοδυναμία, δεν έχω χάσει τίποτα. Τώρα αυτό που μπορώ να κάνω, γιατί τα σημεία είναι έτσι, είναι μπορώ πάλι να κάνω μια διαδικασία η οποία να είναι τέτοιου τύπου.
συνταγματικότητα αυτά μετά μπορώ να τα βάλω όλα στη σειρά και να είναι πάλι έτσι. Θα δεν θα κάνεις ένα πέμπτο, ένα έκτο, ένα έβδομο. Όχι, όχι, όχι. Θα βάλεις εδώ ένα. Όχι, γιατί ανεβαίνω μετά. Εντάξει. Άρα ας το πούμε ότι δεν ξέρω, είναι μια προβλήματα, ότι εδώ είναι το 1. 2-3. Εδώ είναι το 2-1. Εδώ θα είναι το 1-2. Εντάξει, άρα θα πηγαίνω στο 2 και θα πηγαίνω στο μισό. Και θα πάρω όλα τα ενδιάμεσα για να φτιάξω όλους αυτούς τους αριθμούς. Άρα αυτό εδώ μας αποδεικνύει ότι όλα αυτά είναι του ίδιου τύπου. Το εντυπωσιακό από όλα αυτά που είπα είναι ότι όλα αυτά είναι λεπτομέρειες σε σχέση με τη σχόλη. Άρα είναι πολύ το ψηλίσκο. Χρειάζομαι τον τροποθετικό χάρτη της μισοκύρου. Άρα, συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία. Τώρα κάνω ακριβώς αυτό το πράγμα, να καταλάβετε ότι αντί να το κάνω με τρία κομμάτια και να το κόβω, τώρα το μεσαίο κομμάτι το σβήνω και το αντικαθιστώ ένα τρίγωνο. Αυτό τώρα θα είναι ο γεννήτωρας, το εφαρμόζω πάνω στον εαυτό του και θα έχω αυτό. Εντάξει, πάνω κάτι, καταλάβεις τι λέω. Και μετά ξανασυνεχίζω με ένα χρώμα. Αυτό θα σας δώσω το σύνολο του φωνικό. Δεν ξαναλέγω αυτό. Ναι. Ξαναλέγω. Λοιπόν, κράτησα λίγη πάνω με τα ίδια με τον ίδιο τρόπο. Άμα θες να το κάνουμε λίγο πιο εικονικό, μπορούμε, αντί να πάρουμε ένα γραμμικό σύστημα, να πάρουμε ένα τρίγωνο. Και λέω κόβω το τρίγωνο στα τρία, κάποιο τρίγωνο, κάποια έδρα, και μετά αντικαθιστώ την έδρα που έχω σβήσει με ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Και μετά με αυτό, αντικαθιστώ, πάω στη συνέχεια, το επόμενο. Είμαστε εντάξει τώρα. Okay. Αυτό το πράγμα, αν συνεχίσω αυτή τη διαδικασία, θα έχω το σύνολο του φωνικό. Εντάξει. Άρα το σύνολο του φωνικό, αυτό έχει το προσωπική διάσταση. Εδώ θα είναι ο λογαριασμός, προσέξτε, τα προσπάθει. 1, 2, 3, 4 και τα 3. Αυτό ο λογαριασμό βέβαια είναι μεγαλύτερο στο 1. Αλλά είναι μικρότερο στο 2. Ωραία. Αυτό εδώ το σύνολο μπορεί να μην σας εντυπωσιάζει ακόμα. Θα κοιτάξουμε τώρα το σύνολο του πιανό μου. Που είναι λίγο πιο θεματικό. Έχω πάλι μια βάση και τώρα θα κάνω τον εξής γεννήτωρα. Αυτό εδώ, προσέξτε, ανεβαίνω. Επιστρέφω, κατεβαίνω. Εντάξει. Άρα αυτή είναι η ίδια ακριβώς διαδικασία και λέω ότι σε αυτή τη διαδικασία εφαρμόζω τώρα το γεννήτωρα πάνω στο γεννήτωρα και θα έχω αυτό εδώ. Εντάξει. Άρα συνεχίζω έτσι αν θέλετε και κάνω αυτό. Κάνω αυτό στην ουσία, θα μου κάνει όλες αυτές τις περιοχές έτσι. Εντάξει. Και τώρα να το συνεχίσω σε πιο λεπτό επίπεδο, θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα σε κάθε περιοχή, αλλά στην ουσία στο τέλος θα έχετε ένα όριο, θα γεμίσετε όλο το επίπεδο σε όλη αυτή την περιοχή. Ο λογαριασμός τώρα είναι λογαριασμός του 9, λογαριασμός του 3, λογαριασμός του 9 είναι λογαριασμός του 3 δύο φορές, λογαριασμός του 3, 3, 2. Άρα,
Τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να έχει μια τοπολογία η οποία φαίνεται να είναι σαν μια ευθεία, μπορεί να γεμίσει ακόμα και το επίπεδο. Αυτό είναι μια μεγάλη δυνατότητα και αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε fractal. Άρα είναι η μορφοπλασματική ανάλυση. Η μορφοπλασματική ανάλυση εφαρμόζεται σχεδόν σε όλες τις ακτογραμμές και αυτό δυσκολεύει τον καθορισμό. Λόγω της δυσκολίας των αποστάσεων και των υπολογισμών. Ας περάσουμε τώρα, εφόσον έχουμε τώρα μπει σε αυτό το θέμα, είμαι στη σκόλη. Άρα σας δείξω τη μεσόγειο έτσι. Τι θέσεις μέσα, είτε τη βλέπετε το χάρτη. Δεν είναι απέναντι την αδιέτερη. Εμείς δεν θέλετε. Βρήκε. Μάρτινε, δεν σημαίνει. Δεν θέλετε. Ωραία. Άρα ξαναλέω τώρα για τους ανθρώπους που δεν έχουν κοιτάξει ποτέ τη Μεσόγειο με αυτόν τον τρόπο. Η Μεσόγειος, το ακούτε συνεχώς, είναι κλειστή. Είναι λάθος. Η Μεσόγειος είναι ανοιχτή. Σουέζ, Κωνσταντινούπολη και Βραδιά. Εδώ είναι η Βαλεάρη. Κορσική, Κόρς, Σαρδένη. Ιλία, Μάλτα. Εδώ είναι η Κρήτη και εδώ είναι η Κύπρο. Αυτό εδώ είναι τα νησιά του Αιγαίου. Άμα τα κοιτάξετε τώρα και σας έλεγα να πούμε ποιες είναι οι σχέσεις. Άρα οι σχέσεις που βλέπετε εδώ είναι ότι εδώ έχουμε το κομμάτι της Ισπανίας, όχι σχέση με αυτό. Εδώ έχουμε τη νησία Μάλτα, Γηλία, Ιταλία, εδώ είναι Κορσική, Σαρδένη, τα πιο κοντινά σημεία. Εδώ είναι το ελληνικό σου σύνολο, αυτή είναι η Ελλάδα. Μόνο. Γιατί η Ελλάδα η πραγματική είναι εδώ. Αυτό εδώ είναι αυτό. Και τίποτα άλλο. Αυτό είναι για να το βλέπουμε και να μην βλέπουμε τα άλλα. Ποια είναι η ιδέα. Άμα τώρα το σκεφτείτε, μέσα από αυτά που κάνουμε στη μορφοπλασματική ανάλυση και στην τοπολογία. Και βλέπετε τη Μεσόγειο έτσι. Και σας έλεγα, μπορείς να πάρεις όποιο κομμάτι θες. Το φαντάζομαι ότι όλοι για σιγουριά θα πηγαίνετε στις Βαλεάρες. Βλέπετε πολύ ωραίο μέρος. Μια χαρά. Έτσι γίνεται. Κάνω τους άλλους, άρα ξαναπηγαίνετε και λέτε, α, πολύ ωραίο μέρος εδώ, Κορσική, Σαρδένια, Σικελία. Κοίτα, αυτό το πράγμα περίεργο δεν είναι όμως, ε. Λοιπόν, τώρα θα το κοιτάξουμε λίγο πιο ιστορικά. Αυτό είναι σταθερό, μια χαρά. Αυτό είναι σταθερό, μια χαρά. Αυτό είναι σταθερό, μια χαρά. Αυτό είναι ευάλωτο, πολλά προβλήματα. Αυτό είναι σταθερό, αυτό είναι σταθερό, αυτό είναι σταθερό, αυτό είναι σταθερό, αυτό είναι σταθερό. Άμα κοιτάξετε τι έχει γίνει, μόνο σταθερότητα δεν υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Εντάξει. Δηλαδή, εδώ ο Οθωμανικός Αυτοκρατορίας έχει φτιάξει όλο. Πριν την Οθωμανική είναι το αραβικό σύστημα που έχει πάει πιο πάνω από εδώ, μέχρι η Νότια Γαλλία, την Ισπανία την έχει ξετινάξει εντελώς. Εντάξει. Την έχει ξετινάξει εντελώς, το έχετε αντιληφθεί, γιατί είναι μερικοί από εσάς που μιλάνε Ισπανικά σήμερα. Θεωρώ ότι οι Ισπανοί είναι πολύ πιο έτσι από εμάς. Που εμείς, εντάξει, όλο το πάτε είμαστε, γιατί είναι όλοι οι Ισπανοί. Άρα, πρέπει να θυμάστε τους Ισπανούς, με αγάπη λόγια, πάντα, ότι το μεγάλο μοτίβο της Ισπανίας είναι Reconquesta. Δηλαδή είναι η ανακατάληψη. Το μεγάλο πρόβλημα της Ισπανίας είναι ότι έκαναν χρόνια και χρόνια για να ξαναβρούν την Ισπανία. Δηλαδή τους είχαν ισοπεδώσει, δηλαδή αν μερικοί από εσάς θεωρούν ότι δεν έγινε και τίποτα, επάνω πρόφτασαν να κάνουν ολόκληρη την Αλάμπρα. Παιδιά μας, ας πούμε, που μόνο πέρασαν. Μερικές φορές μας το λένε ότι μόνο πέρασαν, μερικές φορές είναι και περήφανοι που πέρασαν, μετά σας δείχνουν τι έχουν κάνει.
Όσο αφορά όλο αυτό το κομμάτι, η γελία Ιταλία, θα θυμίζω ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, όλη η ιδέα είναι τέτοια. Ρήμινη, Ιστρέκα, όλα αυτά πάνε έτσι. Okay. Θυμάστε τώρα που υπάρχουν κάποια προβλήματα εδώ, που είναι σταθερές ζώνες πρώτα μας έλεγα, ότι εδώ έχει πρόβλημα, εδώ έχει πρόβλημα, εδώ έχει πρόβλημα, εδώ έχει πρόβλημα, πέρα έχουν πρόβλημα και εδώ, γιατί τους μεταφέρουν ένα χορό, από εδώ τους μεταφέρουν εδώ, όλα καλά δηλαδή. Αλλά εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε προβλήματα. Κύριε, έχετε ποτέ σκεφτεί ότι εδώ και εκατοντάδες χρόνια λένε ότι έχουμε προβλήματα και είμαστε στην ίδια περιοχή? Ενώ είναι άλλοι που λένε ότι δεν έχουν προβλήματα, αλλά τους έχουν διώξει από την περιοχή τους. Τώρα σας το θέτω πιο απλά. Τι προτιμάτε, να έχετε προβλήματα και να είστε στην ίδια περιοχή ή να μην έχετε προβλήματα και να σας αλλάζουν περιοχή? Δεν σας άκουσα. Άρα τελικά σας αρέσει το πρόβλημα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, θα θυμάστε πάντα, παιδιά, όχι μόνο οι νεκροί δεν έχουν προβλήματα. Όλοι οι άλλοι έχουν προβλήματα. Όσο προβλήματα έχει, δεν είναι αυτό ότι είσαστε ζωντανό. Αν σας πονάει κάτι, δεν είναι ότι έχετε ακόμα νευρικό σύστημα. Όταν δεν σας πονάει καθόλου, έχετε ένα πρόβλημα που είναι πολύ πιο σοβαρό, ή ότι δεν έχετε πια πρόβλημα. Ναι. Άρα, κοιτάξτε τώρα, τοποστρατηγικά αυτή την περιοχή, θα αναρωτηθείτε ένα πράγμα. Έχουμε κανένα χάρτη αληθινό Ευρώπης που να φέρεται η Αρμενία? Η Αρμενία δεν έχει συνέχεια. Άρα, πολύ συχνά ακούτε, ειδικά στα δικά μας, γιατί έχουμε είμαστε οι πιο έξυπνοι από όλο τον κόσμο, και μας εξηγούν ότι τα νησιά δεν προστατεύονται. Εντάξει, τα νησιά είναι ευάλωτα, το Αιγαίο είναι αδύναμο σημείο, άμα χάσουμε ένα δεν μπορούμε να το προστατεύσουμε, δηλαδή δεν παίζεται το θέμα. Εντάξει, αυτό είναι η γενική εικόνα που σας το λένε, σας το ξαναλέγω, σας το ξαναλέγω. Άμα δεν σας έχουν πείσει κατευθείαν, σας λένε, θυμάστε τι έγινε στην Κύπρο. Άρα εκεί πέρα, αν είχες μια μικρή αντίσταση, λες, εντάξει. Αν είσαι κάποια ηλικία που το 1974 ζούσες, ή που σταματάς εντελώς, λες, εντάξει. Άμα είσαι πριν το 1974, λες, για ποιο πράγμα μιλάς. Και έχουμε και τέτοια ζούσεις. Θέλω να σας πω, το 1974, που λέει, ποιο είναι το θέμα με το κυπριακό. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Κάνε λίγο zoom. Από εδώ, ε. Θυμάστε το χάρτη που κάναμε εδώ. Εμείς εδώ είμαστε οι προβληματικοί. Γιατί είμαστε εδώ που είναι μετά, θα τα θυμάστε. Η τοπάθεια, η κρίση, μας το χέρι μόνο εμάς. Όλοι ο κόσμος ασχολείται μόνο με το πρόβλημα του δικό μας. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν πρόβλημα, μόνο εμείς έχουμε πρόβλημα. Εμείς καθόμαστε πάνω στο πρόβλημα μας. Λοιπόν, για να το καταλάβετε τώρα γιατί εγώ και ο πιασά. Το βλέπετε αυτό το πράγμα που είναι μικρό εδώ. Αυτό λοιπόν είναι η Αρμενία. Η Αρμενία στο παρελθόν λεγόταν η χώρα των τριών θαλασσών. Η Αρμενία ακουμπούσε εδώ, εδώ και εδώ. Το βλέπετε στη μέγεθος που δεν είναι αυτό. Ε? Και η Αρμενία είναι εδώ. Σύρι, στέγεται αυτή η περιοχή εδώ. Όχι, είμαστε πάνω, είμαστε στην Τουρκία τώρα. Όχι, έχουμε πολύ πάρα πολλού Αρμενίου στην Ελλάδα. Η γενοκτονία των Αρμενίων, έχουμε και γενοκτονία των Αρμενίων, η γενοκτονία των Αρμενίων γίνεται σε όλη αυτή την περιοχή, εντάξει. Για τα πιο πρόσφατα γεγονότα. Αλλά αυτό θέλω να σας πω ότι αν πραγματικά πιστεύετε ότι το Αιγαίο. Βάλε ζούμε τώρα να το ενημερώσουμε. Έτσι. Λίγο πιο μικρό, να μην το παρακάνουμε τώρα. Έτσι. Αν πραγματικά πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα είναι ευάλωτο, επειδή δεν προστατεύεται με τίποτα, και ότι είναι ασήμαντο γιατί η Ελλάδα είναι εδώ, και να θυμάστε λίγο το παράδειγμα της Αρμενίας.
Δηλαδή, ας πούμε τώρα ότι ο Θεός μας ακούει, που το λέμε εμείς ότι δεν μας ακούει ο Θεός, γι' αυτό έχουμε τα προβλήματα, και που λέμε αυτό εδώ να το κάνεις όλο ξηρά. Όλο. Ναι, είναι η Ελλάδα. Εντάξει, άρα θα τους κόσουν τους Αμέρικους, θα είμαστε μια χαρά. Για πόσο καιρό. Δηλαδή, όταν εδώ έχετε ξηρά, έχετε τα προβλήματα που έχουμε εδώ σε αυτή τη γραμμούλα. Τόσο απλά. Εδώ όταν έχετε ξηρά και περνάτε εύκολα, περνάει και όλες εύκολα. Όταν έχετε εδώ άγονες γραμμές, είναι το προστατευτικό σας κάλυμα. Όσο πιο πολλές άγονες γραμμές έχετε, στρατηγικά, είναι τόσο καλύτερο. Γιατί άμα ήταν όλες γόνιμες, θα ήταν και οι άλλοι εδώ. Εντάξει. Άρα, για να καταλάβετε λίγο πιο πρακτικά, στην Αθήνα, όταν δημιουργήθηκε το αεροδρόμιο, Δευτέρος Βενιζέλος, που είναι πολύ σημαντικό, δίνει πρόσβαση στο κέντρο, σας επιτρέπει τις 47 λεπτά να είσαστε από το αεροδρόμιο στο μοναστηράκι. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δημιουργήσει και είναι ευάλωτο σημείο στρατηγικά, γιατί βέβαια αν υπάρχει κάποια επιχείρηση σε πολεμική φάση, θα είναι από τα πρώτα σημεία που θα καταλάβει ένας εχθρός και να μπορεί να μεταφέρει μαζικά υλικό από εδώ ως εκεί. Και βέβαια το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε εμείς ως Έλληνες, γιατί είμαστε λίγο της αντίδρασης όταν έχουμε κρίση, αλλά παίρνουμε μετά στην αντίσταση όταν είμαστε σε Έλληνε, που και λέει θα φτάσω. Το φτιάξαμε όλο αυτό για να το ανατινάξουμε, γιατί όπως δεν είμαστε ηλίθιοι, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι θα κόψουμε όλες αυτές τις γράμμες για να μην περνάει. Αλλά φανταστείτε τώρα το παιδάκι που δεν έχει καταλάβει και λέει στο Δημητράκι, κάνε Δημητράκι, έβαλες μία βόμβα ενώ έχουμε τόσα χρόνια που περιμένουμε να έχουμε γραμμή. Ναι, αλλά έχει κανένα σκυφάς. Βέβαια υπάρχουν και μερικοί Κύπροι εδώ, εσείς βάζετε βόμβες ή άλλους τρόπους, έτσι, ας πούμε, κρατάτε εδώ, σε σκονίζετε λίγο, βάλετε λίγο. Είπαμε, όταν δεν έχεις την κουβούρτσα, έχεις τις εκλογές και σου δουλεύουν τα πάντα. Άρα, εδώ το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι στην πραγματικότητα η τοποστρατηγική τμήμα της διδάσκει. Μας διδάσκει ότι το πιο ενισχυμένο μέρος της Ελλάδος είναι τα νησιά. Και πολύ πρίξιμο να καταλάβετε την νησιά. Δεν ξέρετε γιατί. Γιατί κάθε νησί πρέπει να ξανακάνει την ίδια δουλειά σου. Πηγαίνετε εδώ, το καταλάβετε μια χαρά, τελειώσατε, πάτε στο επόμενο ξανά όλα την αρχή. Επόμενο ξανά όλα την αρχή. Και αν θυμάστε καλά, μια κάθε μέρα ένα μεγάλο ζουμ, γιατί έχουμε και σε κάποια φάση παλιότερα φίλου, όχι ζούμε έτσι. Τι μας έκανε αυτός ο άνθρωπος τώρα. Βλέπετε πώς μπορεί να παίξει το Θεό έρθρο. Παίρνει στο Google. Και το βάλαμε ακόμα στο Facebook. Λοιπόν, όχι, όχι, ρε. Μην κρίνετε, μην κρίνετε. Ζούμε αρνητικό, όπως σας το πω. Όχι. Ωραία. Ακόμα πιο ζούμε. Έτσι. Θέλετε την περιοχή, ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ που είναι δείχνει και η έγκριση. Μέχρι εδώ. Σαν να ζούμε θεσικό. Και έφτασαν, θυμάστε, μέχρι που. Θυμάστε αυτή την περιοχή. Θυμάστε ότι κάποιος εδώ έβαλε να μας τριγώσουν τη θάλασσα. Δεν έχει βάλει να μας τριγώσουν την ξηρά. Γιατί το πρόβλημα τους ήταν για να κάνεις την παραμικρή διαδρομή με όλα αυτά, να κάνεις όλο γύρω. Σου βγαίνει πίστη, ακόμα και να είσαι άνθρωπος. Λοιπόν, άρα το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι, ενώ το ξέρουμε, ωραία, έκανε ένα ζουμ εδώ, έκανε εδώ, έκανε εδώ, έκανε εδώ, έκανε εδώ από την περιοχή, έκανε εδώ από την περιοχή, έτσι. Ξεχνάμε τα δικά μας. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι όλο το θέμα της Σαλαμίνας είναι μόνο και μόνο ένα θέμα σχήματος. Από όλα αυτά που βλέπουμε εδώ είναι ένας τρόπος να έχετε μια τεχνογνωσία να την χρησιμοποιήσετε τη σωστή στιγμή. Όλα αυτά που είναι εδώ, με τα εκαϊκά εννοείς, άμα αυτά τα βάλετε έτσι, σε ανοιχτή θάλασσα,
θα εξάσει το καλύτερο. Εδώ δεν θα τραγουδήσουμε. Εντάξει, και ποιος θα. Άρα η ιδέα είναι ότι όταν ο άλλος είναι πολύ χοντρός, θα βάλουν σε στενό χώρο. Ανέβα από πάνω. Δεν μπορεί να κινηθεί εύκολα. Πιο εδώ. 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 Πού είναι. Βλέπετε κάπου. Όλοι καταλάβατε πάνω κάτω ότι θέλω να σας δείξω τις θερμοπύλες. Όλη η ιδέα της θερμοπύλης είναι ένα πρόβλημα τώρα όταν περνάτε. Είναι ότι άμα βλέπετε ας πούμε το βουνό και βλέπετε τη θάλασσα και βλέπετε μόνο ένα μικρό πέρα. Όλη η ιδέα, ό,τι και να πιστεύετε, ας πούμε, για τους παρτιάτες, άμα τους βάλετε εκτός της θερμοπύλης, τους βάλετε μόνο σε μια πεδιάδα απολόγηση, ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι, είναι σαν να βάλεις κάποιον μπροστά σε μπουλντόζα. Εδώ είναι κάποιος, θα αντισταθεί μέχρι να λιώσει ή θα περάσει η μπουλντόζα και θα γίνει να το ισοπεδώσει. Η ιδέα, αυτήν τοποθέτηση, τι είναι. Είναι το λεπτό που αναγκάζει το πακουλό να κάνει αδυνάτηση. Δεν υπάρχει καμία άλλη έννοια σημαντική. Το θέμα βέβαια είναι ότι στο σημείο αυτό πρέπει να έχεις αντοχές και να το κρατήσεις όση ώρα χρειάζεται. Άρα προσέξτε, αυτό μας το έχουν δείξει και οι δικοί μας, όλοι αυτοί που ήρθαν εδώ ήρθαν για να πεθάνουν. Δεν ήρθαν για να κάνουν τίποτα άλλο. Εντάξει. Αλλά προσέξτε, που έχει σχέση με την βραδύτητα και τη μνήμη, ήρθαν για να πεθάνουν αργά. Όχι γρήγορα. Αυτό σχετίζεται και με το μεγάλο θέμα της Ελλάδος. Το σύνθημα της Ελλάδος είναι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Έχετε ποτέ να ρωτήσετε γιατί το χρησιμοποιεί αυτό η Ελλάδα και λέει ότι δεν θα πούμε η Ελλάδα ζει. Ζήτω το έθνος, οι παραγγελότερα λέγατε ζήτω ο βασιλιάς, λες ζήτω. Δεν λες δεν πεθαίνει. Δεν συνήθως πώς θα το πεις αφού πέθανε ο προηγούμενος όταν λες για τον άλλον. Εντάξει. Και στη Γαλλία είναι αυτό. Εγώ αφημώ, ο βασιλιάς πέθανε, βίβλο εγώ. Άρα είναι το επόμενο. Άρα είναι μια κλάση. Ωραία. Έχετε ποτέ να ρωτηθεί γιατί εμείς έχουμε χωρίσει στο «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Ναι, για πες. Πιθανόν γιατί καταλάβω. Όταν αρχίζουμε με πιθανόν, καταβάλλουν προσπάθεια για τους φοβούς, κάθε επιδιώκουν το φάρμακο. Ναι, αλλά καταβάλεις, γιατί να μην καταβάλεις προσπάθεια για να ζήσεις. Και αν σκεφτείτε καλά, έχει ενδιαφέρον, το σύνθημα που έγινε για τον Κυπριακό είναι δεν ξεχνώ και δεν είναι θυμάμαι. Εντάξει, δεν θυμάμαι. Λέτε, δεν ξεχνώ. Εμείς είμαστε πολύ του δεν. Δεν θέλω αυτό, δεν θέλω αυτό, δεν θέλω αυτό, ούτε αυτό, ούτε αυτό. Είμαι ελεύθερος, κάνω ό,τι θέλω. Άρα, αυτό που είναι ενδιαφέρον σε εμάς είναι το ενεργητικό του αρνητικού. Εντάξει. Όταν χρησιμοποιείται το θυμάμαι, είναι παθητικό. Ακόμα και το ρήμα σας το λέει. Είναι μια παθητική μορφή. Το ξεχνώ. Είναι μια ενεργητική μορφή. Προσέξτε, εμείς το κάνουμε ανάποδα. Άρα κάνουμε την άρνηση του ενεργητικού για να δώσουμε ενέργεια και έμφαση. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε αυτό πώς κουράζει το πεθαίνω. Το πεθαίνω αυτό είναι μαθητικό. Γιατί δεν βάλετε το ενεργητικό. Αλλά εδώ είναι ότι σας δείχνει μια ένδειξη ότι εμείς είμαστε πιο πολύ του όχι. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός λέει πρώτα όχι και μετά σκέφτεται γιατί το είπε. Εντάξει, ο αγγλικός λαός λέει πρώτα ναι και μετά σκέφτεται γιατί το είπε. Γι' αυτό συνήθως όταν μας βάζουν δημοψηφίσματα όπου εμείς πρέπει να πούμε ναι, κάνουν λάθος. Θα πρέπει να βάλουμε ένα δημοψήφισμα που θα πρέπει να πούμε όχι. Θα την πατήσουμε όλοι. Να βάζουμε πρώτα όχι και μετά θα λέμε τι κάνει. Ενώ όταν μας βάλουν ένα δημοψήφισμα που πρέπει να πούμε ναι, θα κάνουμε τη σωστή απάντηση. Θα βάλουμε όχι. Μετά θα αναρωτιόμαστε για χρόνια γιατί το κάναμε. Αν δεν πειράζει, το έχουμε κάνει. Mm.
Valentini είσαι εντάξει, το καταλάβεις αυτό. Γιατί εσύ είσαι λίγο του όχι. Τώρα μην πεις όχι. Μην πεις ναι. Δεν θα πεις τώρα, δεν μπορείς να πεις τώρα. Λοιπόν, άρα η ιδέα το πήγαμε και αυτό που ήθελα. Άρα, η ιδέα είναι ότι αυτό που λέγαμε και η ιδέα σε κάποια φάση, η σκόρη. Άρα, για να είμαστε πιο πολύ τώρα τη θεωρία, γιατί να χρησιμοποιήσουμε σχέσεις. Άρα, τώρα πρέπει να κάνουμε θεωρία παιχνίδι. Άρα, η θεωρία παιχνίων είναι η θεωρία των μαθηματικών που ασχολείται με παιχνίδια. Τα παιχνίδια αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια είναι μια εξουσιασμένη φορτιά από αυτά τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια είναι ένα, αν θέλετε, ανταγωνιστικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να είναι και συνεργατικό. Πρέπει να υπάρχουν παίχτες. Οι παίχτες πρέπει να έχουν έναν στόχο. Αυτός ο στόχος μπορεί να δημιουργήσει μια αντιπαλότητα. Άρα, παίχτες, πλαίσιο. Και εδώ είμαστε σε κανόνες. Στρατηγική. Άρα, στην αρχή όταν δημιουργείται η θεωρία παιχνίων, το πιο φυσιολογικό να κωδικοποιήσουμε είναι τα παιχνία που έχουν μηδενικό άθροισμα. Άρα τα παιχνία μηδενικού αθροίσματος, τι είναι, κερδίζει ο ένας, έχει συν ένα, χάνει ο άλλος, έχει μείον ένα. Το άθροισμα αυτό κάνει μηδέν. Πολύ συχνά, μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, να στέλνει συνεχώς ότι αυτό που κέρδισες το πήρες από κάποιον, αυτό που έχασες κάποιος το πήρε, και δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια πολύ ειδική κατηγορία, άρα αυτή είναι η κατηγορία που μελέτησαν ο Φόιν Νόιμαν και ο Μόρισεν. Άρα το αρχικό κομμάτι της θεωρίας παιχνία είναι, αν θέλετε όπως το βλέπετε, εκεί στις ντάμες, στο σκάκι, στο γκο, ας βάλουμε την ισοπαλία προς το παρόν και λέμε όταν κερδίζει ο ένας, κάνει ο άλλος. Η επανάσταση στον τομέα θα έρθει με τον Τζον Νατς. Το ενδιαφέρον, άρα μιλάμε για εποχή 1956, ο Τζον Νατς θα πάρει το βραβείο Νόμπελ το 1994. Βραβείο Νόμπελ Οικονομίας. Και τι γίνεται, μέσα σε αυτό το πλαίσιο του Τζον Νατς υπάρχουν όντως τα παίρνια που είναι μηδενικού αθροίσματος και αυτά θα τα ενσωματώσει σε ένα άλλο πλαίσιο που είναι και τα παίρνια μη μηδενικού αθροίσματος. Άρα τα παίρνια μη μηδενικού αθροίσματος πρέπει να είναι πιο πολύπλοκα. Γιατί δεν τα κωδικοποιήσαμε τόσο εύκολα, γιατί οι στρατηγικές που υπάρχουν στο παίρνιο όταν είναι μηδενικού αθροίσματος μπορεί να το εξηγείτε πολύ απλά. Όταν έχετε ένα νόμισμα, το παίζετε και το πετάτε. Άμα σας πω ότι δεν βγήκε η κορώνα, ξέρετε ότι βγήκε η γράμμα. Γιατί είναι μηδενικού αθροίσματος. Είναι κορώνα ή γράμμα. Φανταστείτε τώρα όμως ότι έχετε ένα νόμισμα που έχει τρεις όψεις. Και έχει δύο. Και σας πω, δεν βγήκε κορώνα. Και σας δίνει μόνο αυτή την πληροφορία, δεν σας δίνει άλλη πληροφορία. Αυτό, άμα θέλετε, σας φαίνεται παράξενο, ένα νόμισμα που έχει τρεις όψεις, πάρτε ένα νόμισμα που έχει έξι και λέει τεσσάρι. Άμα σας πω ότι δεν βγήκε το έξι. Βγήκε